No. More <speaking in Hebrew> προστρέχοντες, πίστος και ευλαβός, πλούτον αριόμεθα, εξαισίων θαυμάτων και φεδρός γεραίρομε, τους σε σου ους περιπέστης υπέρ του Χριστού, ιερομάρτης, θεράπων θαυμάσιε. Ο βίος και τα θαύματα του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Θεράποντος, Επισκόπου Κύπρου ο Άγιος Ιερομάρτης Θεράπων είναι ιαματικός, προστάτης, θεραπευτής και θαυματουργός και χαρίζει την ίαση ψυχής και σώματος σε όσους τον επικαλούνται με πίστη αληθινή εν Χριστό Ιησού. Ο μακάριος αυτός άνδρας καταγόταν από την χώρα των Αλεμάνων. Η Αλεμανία ήταν δουκάτο στην περιοχή της σημερινής Γερμανίας. Οι γονεί του ήσαν ευσεβεί και ευγενεί. Από μικρό, κατεφρόνησε όλε τι ανάγκε τη ζωή, διότι εκπαιδεύτηκε στα ιερά γράμματα, κατανοώντας τα πλήρω. Περνούσε κάθε μέρα τη ζωή του, όλο το χρόνο, στι Ιερές εκκλησίε και μελετώντα τι άγιε γραφέ. Η ζωή του ήταν πολύ λυτή και απλή ήθελε να αρέσει στο Θεό για να αποκτήσει την επίδοση των αρετών. Σκληραγωγούσε τον εαυτό του σε εγκράτεια και πολλούς αγώνες. Έγινε ένθερμος κήρυκας του Χριστού. Ο επίσκοπος της Αλεμανίας τον κάλεσε αφού έμαθε για τη ζωή του και με την συνέργεια της Θείας Προνίας και την ψήφο του λαού χειροτονήθηκε επίσκοπος. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ίδιος ο Άγιος Θεράπων δεν το επιθυμούσε αυτό, αλλά έκανε υπακοή στην εντολή της θεία Χάριτος και εγκαταστάθηκε στην πατρίδα του με τον βαθμό του Επισκόπου. Λάμπρινε το αξίωμά του, έγινε διδάσκαλος της Ορθοδοξίας και ακριβής στον λόγο του. Μετέστρεψε πολλούς από διάφορες αιρέσεις πίσω στην αληθινή πίστη της Ορθοδοξίας. Όταν ο διάβολος κήρυξε βρώμικο πόλεμο κατά της Εκκλησίας του Χριστού, λόγω της προσκύνησης των Ιερών Εικόνων, ο Άγιος Θεράπων αντιτάχθηκε και άσκησε έντονη κριτική κατά των οικονομάχων, αποκαλώντας τους ερετικούς αθέους και ασεβείς. Εκείνοι μη ανεχόμενοι τον έλεγχο του Αγίου, τον συκοφάντησαν και τον φυλάκισαν. Και με σιδερένια νύχια τις λεγόμενες χειράγρες έσκιζαν το σώμα του. Ο Άγιος τα υπέμενε όλα αυτά με χαρά και έλεγε στους βασανιστές του «Για την Αγία εικόνα του Χριστού είμαι έτοιμος ακόμη και χίλια κομμάτια να γίνω». Και αυτοί τον έδεσαν χειροπόδαρα και τον φυλάκισαν, τοποθετώντας μάλιστα και μεγάλη φρουρά έξω από το κελί του. Και ενώ οι θύρες του κελιού ήσαν σφραγισμένες, άγγελος Κυρίου παρουσιάστηκε στον Άγιο τρεις φορές και αφού του έλυσε τα δεσμά και του γιάτρεψε τις πληγές, του είπε «Σήκω και μην φοβάσαι τίποτα». Ακούστηκε η προσευχή σου γνήσιε μαθητά του Χριστού. Το επόμενο πρωί οι φρουροί έβγαλαν τον Άγιο από το κελί του και τον χτυπούσαν και τον χλέβαζαν. Ο Άγιος αμέσως τους είπε επειδή με ηρωνεύεστε και παραμένετε αδιόρθωτοι και με βρίζετε, έφθασε σε εσά η οργή του Κυρίου και θα γίνετε όλοι παράλυτοι, ώστε από εσά να σοφρονιστούν και οι υπόλοιποι. Μόλις τελείωσε τον λόγο του, σχηματίστηκε στον ουρανό ένα είδος αστραπής, που άφησε μεγάλο κρότο και παρέλυσε τους φρουρούς και με την βοήθεια του Αγγέλου του Κυρίου δραπέτευσε ο Άγιος και μεταφέρθηκε από την Αλεμανία στα Ιεροσόλυμα μέσα σε μία νύχτα. Εκεί στα Ιεροσόλυμα ο Άγιος προσκύνησε όλα τα ιερά προσκυνήματα για δική του ωφέλεια και κατέπληξε πολλούς με πολλά θαύματα και σημεία που έκανε και ανακηρύχθηκε από τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ ως μέγας και θαυματουργός. Ένα από τα πιο σημαντικά θαύματα που έκανε ο Άγιος Θεράπων έγινε εκεί, στην Ιερουσαλήμ, όταν συνάντησε τυχαία στον δρόμο μία τελετή ταφής ενός μικρού παιδιού. Ο Άγιος σπλαχνίστηκε την μητέρα του παιδιού που αμέτρος εκόπτετο. Πλησίασε την σωρό του νεκρού παιδιού και άπλωσε το δεξί του χέρι και είπε προς αυτήν «Σήκω στο όνομα του Ιησού Χριστού» τον οποίον οι άνομοι Εβραίοι εσταύρωσαν επί ηγεμονίας ποντίου Πιλάτου. Ο λόγος του Αγίου αμέσως ανέστησε το νεκρό παιδί και έμειναν όλοι έκπληκτοι. Η μάνα του παιδιού προσκύνησε τα ίχνη του Αγίου και με αναφιλητά τον παρεκάλεσε να την βαπτίσει μαζί με το παιδί της και να αναγεννηθεί στην Ορθοδοξία. Μετά το γεγονός αυτό, όλος ο κόσμος διατυμπάνιζε παντού αυτό το μέγα θαύμα που τέλεσε ο Άγιος. Ο Άγιος έμεινε πολλά χρόνια στα Ιεροσόλυμα και τελούσε πλήθος θαυμάτων σε όλον τον κόσμο, με την επίκληση του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Βλέποντας όμως τον κόσμο να τον τιμάει και έχοντας ήδη γίνει αρκετά γνωστός σε όλη την εκεί περιοχή, αποφάσισε να αφήσει τα Ιεροσόλυμα και να πάει κάπου μακριά για να αποφύγει την δόξα. Μπήκε σε ένα πλοίο και πήγε απέναντι στην Κύπρο. Όμω η φήμη του ήταν τόσο μεγάλη που είχε φθάσει ακόμη και στην Κύπρο. Εκεί στην Κύπρο φιλοξενήθηκε από κάποιον σώσιο, ο οποίος μαζί με την γυναίκα του ήσαν φιλάσθενι η γυναίκα του ήταν κατάκητη στο κρεβάτι για εννέα χρόνια με υψηλό πυρετό. Βλέποντας ο Άγιος την καλοσύνη τους, τους έδωσε την πολυπόθητη υγεία και πολλοί ασθενείς όταν το έμαθαν αυτό, παρακαλούσαν τον Άγιο να τους θεραπεύσει. Και ο Άγιος βάζοντας τα χέρια του επάνω στα κεφάλια τους, θεράπευε όλες τις ασθένειες, σε όλον τον κόσμο την αληθινή πίστη της Ορθοδοξίας και ασκώντας δρυμμή έλεγχο και κριτική στους ερετικούς που πολεμούσαν την προσκύνηση των Αγίων Εικόνων. Ο Άγιος Θεράπων ήταν απόλυτος σε ό,τι αφορούσε τα θέματα πίστεως. Γι' αυτό και η εικόνα του κάνει πολλά θαύματα σε όσους τον επικαλούνται με πίστη αληθινή. Κάποια στιγμή ενώ ο Άγιος έδινε τον αγώνα του εναντίον των ερετικών σε δημόσιο χώρο, κάποιος αφθάδης ερετικός, μη μπορώντα να αντιμετωπίσει τον Άγιο, τον χτύπησε στο πρόσωπο και τον έριξε κατά γης. Μετά από μερικές ημέρες, νιώθοντας τύψεις για τη μεγάλη διαφορά ηλικίας που τους χώριζε και για την βία που άσκησε στο πρόσωπο του γέροντα, ζήτησε από τον Άγιο να τον συγχωρέσει ο Άγιος τότε τον κάλεσε να ασπασθεί τις ιερές εικόνες και να απαρνηθεί την αίρεση. Εκείνος δεν δέχθηκε και ο Άγιος δεν τον συγχώρεσε, διώχνοντάς τον από κοντά του, επαρασάμενος αυτόν είναι και χωρισμένον της δόξης του Χριστού. Τον έδιωξε από κοντά του ο Άγιος τον ερετικό, διότι ήταν και χωρισμένος, ήταν χωρισμένος από την δόξα του Χριστού. Ο Άγιος Θεράποντας είχε δει σε όνειρο τον Κύριο σε νηπιακή ηλικία να φοράει έναν λευκό χιτόνα αλλά σκισμένο από την κορυφή ως τα πόδια του και να τον πληροφορεί ότι αυτός ο ερετικός και οι όμοιοι του ερετικοί διέριξαν τον χιτόνα του με τα ασεβή πιστεύω τους. Όλη η κοινωνία της Κύπρου έμεινε έκπληκτη με το θάρρος και την αρετή του Αγίου. Ο τότε πρόεδρος του νησιού, αφού έμαθε για τον Άγιο, τον κάλεσε και τον παρεκάλεσε να μείνει κοντά του, δίνοντάς του την επισκοπή της Λάρνακας, για να ωφεληθεί όλος ο κόσμος. Ο Άγιος δέχθηκε και έτσι έγινε επίσκοπος Κύπρου. Όλοι ήσαν χαρούμενοι διότι, εκτός από επίσκοπος, ήταν και ο ανάργυρος ιατρός και θεραπευτής του νησιού. Μετά από πολλά χρόνια έγινε επιδρομή των Αράβων στην Κύπρο, οι οποίοι κατέκαυσαν όλα τα μοναστήρια και τις εκκλησίες του νησιού και έσφαξαν πολλούς κατοίκους. Και τον Άγιο Θεράποντα τον συνέλαβαν στην εκκλησία και τον αποκεφάλισαν μπροστά από την Αγία Τράπεζα την ώρα που λειτουργούσε, στις 14 του μηνός Μαΐου. Ξαφνικά μόλις έγινε αυτό, ουράνιες μελωδίες και ένα άκτιστο φως κύκλωσε όλο τον χώρο της Αγίας Τραπέζης. Αυτό το θέαμα έδωσε μεγάλη δύναμη στους πιστούς, ενώ στους Άραβες προκάλεσε φόβο και τύψεις για αυτό που έκαναν. Το σώμα του Αγίου Θεράποντος του Ιερομάρτυρα κυδεύτηκε από τους πιστούς, όπου και χτίστηκε ο πρώτος ναός του. Έπειτα από μερικού και λίγο πριν επιτεθούν ξανά οι αγαρινοί στην Κύπρο, εμφανίστηκε σε όνειρο ο Άγιος και έδωσε εντολή τα οστά του να μεταφερθούν στην Κωνσταντινούπολη για να μην πατηθούν από απίστους. Πράγματι τα οστά του μεταφέρθηκαν στην πόλη στις 27 Μαΐου, όπου και έγινε και ναός προς τιμήν του και αναβλίζουν θαύματα σε όποιον επικαλείται το το όνομά του και τιμά την Αγία Εικόνα Του. Ο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας και υμνογράφος, ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, ο γνωστός σε εμάς ως συγγραφέας του Μεγάλου Κανόνος, σε έναν από τους λόγους του εγκομιάζοντας τον Άγιο Θεράποντα, αναφέρεται σε μία σειρά θαυμάτων του την οποία ή πληροφορήθηκε ο ίδιος ή την έζησε ο ίδιος κατά την πολυετή παραμονή του στην βασιλεύουσα, εκεί όπου φυλασσόταν και το ιερό λείψανο του λαοφιλού Αγίου. Ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης νιώθει μεγάλη ευχαρίστηση και τιμή που στον εγκομιαστικό του λόγο του δίνεται η ευκαιρία να αναφερθεί στα πάμπολα θαύματα του Αγίου Θεράποντα. Ο ίδιος επιβεβαιώνει πως τα όσα θα παρουσιάσει είναι αληθινά και θα γίνουν αιτία οι πιστοί να θαυμάσουν και να υμνήσουν τον Άγιο. Μας δίδει τη μαρτυρία πως ο Άγιος Θεράπων έζησε απλά και αψεγάδιαστα από την αρχή ως το τέλος της ζωής του. Επιτέλεσε με σεμνότητα τα ιερατικά του καθήκοντα και υπέμεινε το αιματηρό τέλος καρτερικότατα ένα τέλος αξιοθαύμαστο κατά την άποψη του Αγίου Ανδρέα, γιατί ο Άγιος Θεράπων, όπως είπαμε, είχε την ευλογία να αποκεφαλιστεί επί της Αγίας Τραπέζης και το αίμα του να αναμειχθεί με το αίμα του Χριστού. Τα ιερά λείψανα του Αγίου Θεράποντα απελάμβαναν ιδιαίτερη τιμή από τους πιστούς της Κωνσταντινούπολης και ήταν για αυτούς θησαυρός ιερών χαρισμάτων. Σε αυτά κατέφευγαν άνθρωποι πονεμένοι, προβληματισμένοι από τις περιπέτειες της ζωής, ορφανά, χείρες, δαιμονισμένοι, καθότι ο Άγιος εξεδίωκε και, και δαιμόνια, καθώς και άτομα που αντιμετώπιζαν ψυχονευρωτικά προβλήματα. Επίσης ο Άγιος Θεράποντας, εκτός από τις παθήσεις του σώματος, είναι προστάτης και για τις ψυχικές παθήσεις. Για όλους ο Άγιος Θεράπων είναι βοηθός και προστάτης αίτητος. Όταν οι Άραβες λαιλατούσαν εκείνα τα χρόνια τα νησιά, οι Κύπριοι αποφάσισαν κατ' εντολή του Αγίου Θεράποντα να στείλουν τα λείψανα στην Κωνσταντινούπολη. Αφού λοιπόν τοποθέτησαν με σεβασμό τα οστά στην Οστεοθήκη, τα πήραν μαζί τους και επιβιβάστηκαν σε κάποιο πλοιάριο που βρήκαν. Στην αρχή σκέφτονταν να περάσουν απαρατήρητοι από τους συνταξιδιώτες τους. Προσπάθησαν να κρύψουν το μέγα κοιμήλιο του ιερομάρτυρα που είχαν μαζί τους. Άφησαν πίσω τους στη στεριά και ταξίδευαν προς την Κωνσταντινούπολη. Συνέχεια όμως μία ευωδία αναδιόταν στο πλοίο δεν ήταν δυνατόν να παραμείνει κρυφός ο δίκαιος που έφευγε. Και τότε συνέβη και ένα δεύτερο παράδοξο. Ενώ το πλοίο ταξίδευε κανονικά από τον αέρα, ξαφνικά ένας ατμός βγήκε από την οστεοθήκη του μάρτυρος, τόσο ισχυρός ώστε να νικήσει την δύναμη του ανέμου. Αυτή η ευχάριστη μυρωδιά δεν ήρθε μόνο μπροστά, αλλά και στα πλάγια και ολόγυρα, και έζωσε το καράβι, ώστε να απολαύσουν την μυρωδιά του μάρτυρος και αυτοί που βρίσκονταν εντελώς πίσω αλλά και αυτοί που ήσαν στα πλάγια. Καθώς όλοι είχαν μείνει έκθαμβοι και διέκριναν την επέμβαση του Θεού στα γενόμενα, ο πιστός σύντροφος των λειψάνων του Αγίου κατευθύνθηκε γρήγορα προς τη θέα του Κιβωτίου με τα και φθάνοντας να το αγγίξει, έβγαλε μία μεγάλη φωνή θαυμασμού. Οι συνταξιδιώτες του όπως ήταν φυσικό έτρεμαν όταν είδαν το θεϊκό σημάδι που δεν το είχαν ξαναδεί. Το μύρο που ανέβλιζε άφθον από τα ιερά λείψανα έκανε το πλοιάριο πηγή ευωδίας. Κάποιοι έτρεξαν και ασφάλισαν το μύρο σε γυάλινα φιαλίδια. Ο Θεός των θαυμάτων αλλά και οι πειρέτες του δεν αγιάζουν μόνο την ξηρά αλλά και το νερό και τον αγέρα με την ευωδία της Θείας Χάριτος. Στην συνέχεια θα παραθέσουμε κάποια από τα θαύματα του Αγίου Θεράποντος που εξιστορεί ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης. Ένα μικρό νεογέννητο βρέφος το έφεραν οι πονεμένοι γονείς του στον θείο Θεράποντα. Είχε γεννηθεί με τα πόδια διπλωμένα και τις φτέρνες κολλημένες στα οπίσθια. Το θέαμα ήταν ελεηνών και ξένων της καθημάς ουσιώσεως. Ήταν κάτι σαν τέρας ή έκτρωμα. Μόλις το πλησίασαν στα ιερά λείψανα του Αγίου, ανεξήγητα αυτό το κοριτσάκι μπροστά στα μάτια των παρόντων έγινε καλά. Τα πόδια του αποκολλήθηκαν μεταξύ τους και από τα οπίστια. Οι γονείς έμειναν εκστατικοί, δεν μπορούσαν πώς να εξηγήσουν την ίασήν. Κάποια γυναίκα πολύ σεμνή είχε συνεχή αιμορραγία 17 ολόκληρα χρόνια. Το σώμα της από την πάθησή της ήταν σαν και όλο και μαραίνοταν. Έσβηνε, υπέφερε, ντρεπόταν, αδημονούσε. Απορούσε γιατί οι γιατροί δεν μπορούσαν να την θεραπεύσουν. Ήλπιζε όμως πως με το χρόνο θα γίνει καλά κάποιο συμπολίτη τη τη μίλησε για τον ολοζόνταν ο Άγιο τη Κωνσταντινούπολη, για τον ανάργυρο και θεραπευτή θεράποντα, και αυτή τρέχοντα έρχεται και γονατίζει στα λείψανα του Αγίου Μάρτυρος. Προσεύχεται και κλαίει, ζητά την μεσολάβησή του. Κάποια στιγμή νιώθει υγιή και στέρεο το ασθενικό τη σώμα. Σε τρεις μέρες έγινε τόσο καλά που κανείς δεν την ανεγνώριζε αλλά ούτε και η ίδια ανεγνώριζε τον εαυτό της. Κάποια γυναίκα που έπασχε από υδροπικία, από συγκέντρωση δηλαδή υγρού στην κοιλότητα των ορογόνων ημένων, την έφεραν και την ακούμπησαν μπροστά στα Άγια Λείψανα. Η ίδια μετά από πολύ προσευχή είδε τον Άγιο να την πλησιάζει και ανεξήγητα να την χειρουργεί. Η ίδια κοιμόταν όταν χειρουργήθηκε από το μάρτυρα. Όταν συνήλθε από την έκσταση αυτή βλέπει κάτω από τα πόδια της νερό και πίον. Και τότε θεραπεύθηκε και με κλάματα δυνατά ευχαριστούσε τον Άγιο. Κάποιος άλλος έπασχε από έλκος στο μάχου και κοιτώντας μόνο την εικόνα του Αγίου απλώς και μόνο έβλεπε την εικόνα του ποιμένος θεράποντος και μάρτυρος, σημειώνει ο Άγιος Ανδρέας ότι θεραπεύτηκε. Και αυτός, καθώς και η γυναίκα της προηγούμενης περιπτώσεως, χειρουργήθηκαν από τον Άγιο. Τόσο μεγάλη πίστη είχαν αυτοί οι άνθρωποι που επικαλέστηκαν τον Άγιο Θεράποντα, που τους χειρούργησε προσωπικά ο ίδιος κάποιος στρατιωτικός, ονόματι Θεόδωρος, ήλθε στο ιατρείο του Αγίου, στο ναό δηλαδή, με κάποια βαριά ασθένεια. Μετά από λίγες ημέρες έφυγε υγιής. Το ίδιο συνέβη και σε άλλες περιπτώσεις. Άνθρωποι με αθεράπευτες αρρώστιες, με πυρετό μεγάλο, με ψυχικές αρρώστιες, έρχονταν στον Άγιο και θεραπεύονταν ο ίδιος ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης καταθέτει τη μαρτυρία πως ένας θεραπευμένος από τον Άγιο Θεράποντα λεπρός, υγιής πλέον, συνδιαλέχτηκε μαζί του και μάλιστα τον προέτρεψε το θαύμα αυτό να το συμπεριλάβει στον εγκομιαστικό του λόγο. Στη συνέχεια ο εγκομιαστής του Αγίου Θεράποντος Ανδρέας Κρήτης αναφέρει και θαύματα τα οποία έκανε ο Άγιος Θεράπον σε παιδάκια μικρά που δυσκολεύονταν στην ομιλία και είχαν διανοητικά προβλήματα. Οπότε βλέπουμε ότι ο Άγιος Θεράπων είναι προστάτης και για τα παιδάκια που έχουν δυσλεξία. Κάποιος ήπατος είχε πόνους στο στομάχι και όγκο στη σπλήνα, δηλαδή καρκίνο, και ζήτησε κατονάληψαν από το έλαιο της κανδύλας του Αγίου Μάρτυρος και αμέσως θεραπεύτηκε. Όντως, θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης Αυτού. Είναι πάρα πολλά τα θαύματα που έχει επιτελέσει, τόσα που είναι αδύνατον να τα καταγράψει κανείς, τα θαύματα του Αγίου Θεράποντος. Λάμπει η μεγαλοσύνη Του πιο πολύ και από τον ήλιο και φωτίζει όλους εμάς που Τον τιμούμε. Έτσι δοξάζει ο Θεός τους φίλους Του τους Αγίους. Ας συνεχίζουμε λοιπόν να τον πανηγυρίζουμε με λόγους και προσευχές. Ας εξαγνίσουμε τις ψυχές μας και ας καθαριστούμε από κάθε βρωμιά, και στα σώματα και στις ψυχές μας, για να δεχθούμε επάξια την αγγελική χωρία, όπου ανάμεσα στις επουράνιες αυτές δυνάμεις είναι και ο Άγιος Θεράπον, ο οποίος δοξολογεί εν ουρανής, τον Τριαδικό Θεό». Α χαρούμε όλοι μας διότι βρήκαμε τον Άγιο Θεράποντα, τον θαυμάσιο συναγωνιστή, προστάτη, θεραπευτή, ιατρό ανάργυρο και θαυματουργό θεραπευτή, λέγει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης. Χαρείτε όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, διότι ο Άγιος Θεράπον, είναι Άγιος του Χριστού, Άγιος της Βασιλείας των Ουρανών. Χαρείτε οι απλοί πολίτες και μιμηθείτε τον απλό θεράποντα, που σε όλη τη ζωή του επεδίω και μανιωδός να μεταστρέψει την κακία σε φρόνηση και να νικήσει τον όφιν, δηλαδή τον διάβολο. Ολόκληρη η πίμνη του Χριστού, πάντες ας πανηγυρίσομεν τον του Χριστού θεραπευτήν θεράποντα. Αναπέμποντες την δόξα, στον επουράνιο Θεό, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, στον οποίον Θεό μας ανήκει κάθε τιμή και δόξα, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ήθε να έχουμε την ευλογία του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεράποντος, όλοι μας οι χριστιανοί, ιδιαίτερο όμως οι αδελφοί μας, οι οποίοι βρίσκονται στο κρεβάτι του πόνου με τις διάφορες ασθένειες τις οποίες υπομένουν καρτερικά, να είναι βοηθός ο Άγιος σε όλα τα πεδάκια και τα μικρά και τα μεγάλα, στους γέροντες ηλικιωμένου και σε κάθε ηλικία και σε κάθε ψυχή που τυραννείται από ψυχικά νοσήματα και να μας βοηθήσει και όλους εμάς να αποκτήσουμε υγεία της ψυχής μας. Αμήν γέννητο.